Αποστολικής Εκκλησίας προς απανταχού της Ορθοδόξου, κρατούμε της ομολογίας της παρελάβομεν άνθολων παρατηρικού των ανδρών, αποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμών, ως υπαγόρευμα του διαβόλου. Ο δεχόμενος νεωτερισμών κατελέχει ελλειπή την και κηρυγμένη Ορθόδοξον πίστη, αλλά αυτή υπευπληρωμένη ήδη εσφράγιστε. Μη επιδεχομένη, μήτε μείωση, μήτε αύξηση, μήτε αλλίωση, ή το νοόν και ο τολμών, ή πράξε, συμβουλεύσε. Ή διανοηθήνε τούτο, ή διρνήθη την πίστη του Χριστού. Ή διεκουσίως καθυπευλήθη στον αιώνιο ανάθεμα. Δια το βλαστημίνη στον Πνεύμα του Άγιον, ως τάχα μη αρδίως δαλήσαν τις γραφές και οικουμενικές συνόδοι. Άπαντες ούν, οι νεωτερίζοντες, οι αιρές, οι σχίσματοι, εκουσίως ενεδίσα κατάραιο σημάτιο. Κάντε πάπε, κάντε πατριάρχε. Κάντε κληρική, καν λαϊκή, καν άγγελος εξ ουρανού. Τη δε ληστρική συνόδο, την εν Κρήτη γενωμένη εν έτη 2016, την καταργούσε τα δόγματα της Ορθοδόξης πίστης, της αποφάσης των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, και συντασσωμένη την κοσμοκρατορία του Αντιχρίστου, ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Όσοι δε συμμετέχουν σε αυτήν, να επέμβει στην κεφαλήν αυτών όλα τα αναθέματα των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, όλες οι πληγές του Φαραώ, να έχουν το φρικτό τέλος όλων των αιρετικών, όπως στην εποχή του, οι Άγιοι μας, οι Θεοφόροι Πατέρες, ανεφώνησαν το ανάθεμα στους αιρετικούς, ούτω και εμείς σήμερον, αναφωνούμε στεντορία τη φωνή, εις τους αιρετικούς της Λειτουργικής Συνόδου, της εν Κρήτη, ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Ευχή εις τον Άγιον Οσιωμάρτυρα Κοσμά Φλαμιάτου. Θεέ Πανάγιε, Πανάγαθε, Πάνσοφε, Παντοδύναμε, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιου, ο Ιης και μόνος αληθινός Θεός, ο ποιητής και δημιουργός πάης νοητής και αισθητής φύσεως, ο μεταφόβο και δρόμου λατρεύουσι πάντες οι ουρανού εκλεκτοί άγγελοι και όλων των Αγίων και των δικαίων τα πνεύματα. Συ και εμείς λατρεύουμε, σε προσκυνούμε, σε δοξάζουμε, ότι συ μόνο πρέπει λατρεία. Συ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνα μη. Εισέ και εις τη μίαν και αγίαν καθολική και αποστολική εκκλησία σου, πιστεύομεν καρά το πολλάκι της ημέρας και πανταχού της Ορθοδοξίας αναγινώσκομεν και ομολογούμεν το σύμβολο της πίστεως ημών. Σε είδαμεν και σε ομολογούμεν ως αληθινών γνήσιων και ουράνιων ημών Πατέρα, ως ποιητή και αδιάλειπτον κηδεμόνα και προνοητή του παντός. Ευχαριστούμε Συ για τις ανεχμήντους πολλάς μεγάλας και αδιαλείπτους ημάς ευεργεσίας σου. Και ό,τι εξίωσες ημάς για της Ορθοδόξου πίστεως και του Αγίου Βαπτίσματος, γενέστε τέκνα σου κατά χάρη. Ευλογημένον ή και δοξασμένον το φοβερό και θείον όνομά σου εις τους αιώνας των αιώνα μην. Ημάρτωμε μετά των επηγής πατέρων ημών. Ηνομήσαμεν ειδικήσαμεν ενώπιόν σου. Διό και παρέδοκα σε αυτούς εν τη οργή σου, εις χείρας και υποζυγών αλλοφύλων, ακού και κατέλειπες αυτούς, αλλά εν τη εργή του ελαίου σεμνίστης και παραδούς αυτούς, εχθρείς μη δυναμένης και μη βουλευωμένης εξολοτρεύσει αυτούς, μηδέν αγαγήν αυτούς για της απάτης, εις την πτώση της που σχέρεται και αιωνίου απολία. Εθυμάσδε η μαρτικότητας υπερπάντας άλλους, παρεχώρησες ευθύν, διούτος αόρατος και δόλιος και σεγανικός εχθρός, εις ουδέποτε άλλοτε ελεφάνι ενεργών, η αυτά απέσια και ολέθρια έργα επί των εκλεκτών σου λαών. Αυτός εκκίνησε πάντα τα έθνη και τους εχθρούς σου και επί του λαού σου κατεπανουργεύσα το γνώμη και βουλεύσα το κατά των Αγίων σου Ορθοδόξων κληρικών και λαϊκών. Και είπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς, εξέθνους, και ου μη μνηστεί το όνομα των Ορθοδόξων και του νέου Ισραηλέτη. Συ είδας, Κύριε Παντοκράτορ, ότι βουλεύσα το πονηρά, εν ομονία επί το αυτό, ό,τι κατά σου του τέστην κατά της Εκκλησίας σου, συνωμοσίαν διέθετο, ό,τι ευεβήλωσαν το θυσιαστήριό σου, ως ουδείς άλλους ποτέ απαιώνος εχθρός σου. Ήτινε σύπομ, κληρονομήσομεν αυτοί στο θυσιαστήριον του Θεού,
και εις το πάλε, επιβουλήν κατά του εκλεκτού λαού σου. Συνέταξε Φαραώ παντή το λαό αυτού λέγον. Πανάρσενον τεχνή της Εβραίης ποταμών ρίξατε και παν φίλοι ζωγονείτε αυτό. Εις την ίνδε και καθημών επιβουλή να απαγορεύεται εις όλη την Ορθόδοξο Λεωνέα του άρενος και θήλαιος φίλου, του εκ της Ορθοδόξου πίστος λόγος της ζωής και της αληθείας. Και ρίπτεται ο λαός εις το ποταμό της πλάνης του σκοτασμού της ανομίας και του θανάτου. Όν αυτός ο εχθρός παρασκεύασε και επενεργεί. Συ Πάτερ Θεέ πατοδύναμε Κύριε του ουρανού και της γης, είδα στα αυτά και παραπλήσια τούτης και εσύ γινώσεις την καταπάνταν ημών ασθένειαν και απειροκακίαν. Ήτινες εις μεν ως βρέφη γαλακτοτροπούμενα, περιστικούμενα δε και επιβουλευόμενα υπό διούτων πονηρών δολίων και αδιαλάκτων εχθρών. Και σου δεόμεθα επίσκεψε ημάς εν ελέη και εκτιμής και ματέωσον αυτών τας βουλάς. Ο Θεός μου του αυτούς τους εχθρούς σου, ως τροχόν, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ, ο διαφλέξη δρυμών, ως υπλόξ, η κατακάψη όρη, ούτω καταδίωξον αυτούς, εν τη καταιγίδη σου και εν τη οργή σου, συντάραξον αυτούς, πλήρωσον τα πρόσωπον αυτών ατιμίας και ευδόκησον ή να ζητήσει το όνομά σου, δια της σε αυτόν επιστροφής προς την Ορθόδοξον Εκκλησία σου, σώσον δε των Ορθόδοξων εκλεκτών λαών σου, και ευλόγησον αυτόν ως κληρονομία σου. Απάλλαξον αυτόν εκ της πιβουλής του εχθρού και εκ παντός κινδύνου πνευματικού και σωματικού, ένεκεν το ονόματό σου και διαπρεσβειών και κεσιών της πανεπαρευλογημένης δεσπίνης ημών Θεοτόκου, των επουρανίων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνων σου, αμήν γέννητο γέννητο. Έτσι δεόμεθα οικετεύομαι και παρακαλούμε σε Κύριε, όσοι στην είναι εποχή κοπιάζουσιν και αγωνίζονται υπέρ της Εκκλησίας σου, διείς, γίνεται η ορθή και ευάρεστος προσέ, λατρεία και δόξα, προσκάτε δε, της πιστή σωτηρία, η ζωή αιώνιος και πάν αγαθών, όσοι δε αγωνίζονται και ενεργούσιν υπέρ της επιτοκρήτων μεταβολής προκοπής, προόδου και ευδαιμονίας του ημετέρου έθνου, υπέρ του μνησίου και αληθινού φωτισμού και υπερπαντός άλλου κοινού αγαθού, δώσ' και επίδα ψήλευσον πάσιν αυτής, Θεέ παντοδύναμε δίκαιε υπεράγαθε, πλούσια την χάρη σου, μακρότητα ημερών, ευδαιμονία ευφροσύνην και αγαλία συντιμή και δόξα, εν δε το βίο και εν το μέλλον της συγκατάταξον αυτούς, της χωρίς των εκλεκτών και πάντων των Αγίων να μην γέγεται. Όσοι δε εκ του εναντίου επιβουλεύονται, διαβάλλουσι, συκοφαντούσι και εμπέρζει, τους νησίους και αληθούς φίλους και ευεργέτας της Θεού Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας και του γένους ημών και τους υπεραυτών, είτε ενέργο, είτε εν λόγω, ενεργούντας και αγωνιζαμένους, όσοι προπάντων γενόμενοι στρατιώτες και όργανα του κοινού εχθρού ενεργούσι τα ενάντια τούτων, όσα δηλαδή κίνουσιν εις κατάργησιν της αληθινής σου του Θεού Εκκλησίας, εις σκοτασμών, εις πτώσιν, εις τον θάνατον, εις την απώλεια, εις γενικά συμφοράς και εις την καταστροφή του έθους ημών, όσοι διαβάλλουσι και σκοφαντούσι τους ειλικρινώς ορθοδόξους και τους υπέρ του κοινού καλού ημών αγώνους, ως προδότας, ως πεπλανημένους, ως ενεργούντας τα ενάντια τούτων και τα ανάπαλοι, όσοι επενούσιν και συνιστώσιν εις των κοινών, ως ορθοδόξους και ως αγωνιζομένους υπέρ του κοινού καλού, τα όργανα της πλάνης και της κοινής προδοσίας, πάση δε αυτής και της παραπλησίης. Θεέ υπεράγαθε και πολυέλε, δώσένε και εν του ελαίου σου και των εκτιμών σου χάρη και φωτισμών, ερθεί στην επίγνωση της αληθείας και εις αληθινή επιστροφή και μετάνοια, όπως γενόμενοι στο εξής γνήσιοι ζηλωτέ και αγωνιστέ υπέρ της αληθείας και του κοινού συμφέροντος τύπου της σωτηρίας. Όσοι δε εξ αυτών διατελέσουν αδιόρθωτοι και αμετανόητοι, ως ή μόνος είδας και επομένως η κοινή εχθρή δι' αυτών επενεργούσιν και παρασκευάζουσιν, την αφαίρεσιν πολλών άλλων πτώσιν και θάνατων και απώλειαν, μεγάλας και κοινά συμφοράς και γενικών κίνδυνων εις την Ορθοδοξία και εις το πολυπαθέσιμον έθνος, επί πάση δε τούτης, Θεέ δίκαι, παντοδύναμη, έρθει προς οικούσα αυτής ποινή και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς και γέννητο αυτή τυφλή, κοφή, άφωνη, παράφρονες, λεπρή, με μοιασμένη στο σώμα, βδελικτική παραπάση, εις αυτούς αισθητώσει στο σώμα πνεύματα πονηρά,
και ακάθαρτα και υπάτωσα δια του στόματος αυτούς, τα όσα διαβολάς, βλαστημίας, προδοσίας και άλλα κοινά δεινά έπραξα, και ταύτα μεν προς ανακούφιση της επικειμένης αυτής αιωνίου κολάσεως, προς οφρονισμόν και διόρθωση πολλών άλλων εν αγνία πλωνουμένων είπε πτωχότος. Ταύτα δε ευχόμεθα, δεόμεθα και παρακαλούμε, και υπάτω, πας, ο αποπεράτων ως περάτων της οικουμένης, ορθόδοξος και περιούσιος λαός του Θεού, αμήν και το γέννητο γέννητο. Γέννητο γέννητο. Καθώ γνωρίζουμε όλοι, βρισκόμαστε στην εποχή του Αντιχρίστου που φέρει τα πάνω κάτω. Και πάντοτε δυο δυνάμεις αόρατες συγκρούνται μεταξύ των στην ανθρώπινη κοινωνία. Από τη μια μεριά είναι το φως και η αλήθεια, και από την άλλη το σκοτάδι και το ψεύδος. Γι' αυτό τώρα στους εσκάτους καιρούς θα γίνει μεγάλη σύγκρουση. Οι δυνάμεις του σκότος με τις δυνάμεις του φωτός. Διότι η ανομία και η απιστία έχει σηκώσει το κεφάλι ψηλά και απειλεί τους πάντες και τα πάντα. Για ποιος τολμάει να τους ελέγξει αυτούς που παρανομούνε, μίσος και σκότος κατά της αληθείας προώθουνε σκοταδιστέ. Σκοπός τους είναι να κυρώσουν το σωτήριο έργο του Χριστού. Αγνοούν τον εαυτό τους, αγνοούν και τον Θεό. Γιατί όμως γίνονται όλα αυτά, γιατί τα επιτρέπει ο Θεός? Διότι φύγαμε από τον δρόμο της ζωής και πήραμε τον δρόμο της καταστροφής. Διότι η καρδιά του ανθρώπου είναι δοσμένη στα γήινα αγαθά. Διότι δεν υποτάχθηκε στο λεπτά του πτελόγου του Θεού. Γι' αυτό σύνδει η γη και διαμαρτύρεται. Διότι η αμαρτία έγινε βουνό, Κάφκασος, επάνω στους οποίους ο Αντίχριστος έδεισε την ανθρωπότητα με σιδερές αλυσίδες. Και τώρα η ανθρωπότητα ανασυνάζει και ζητά επιμόνως ελευθερία και ζωή. Διαμαρτύρεται λοιπόν η γη. Διότι χρεοκοπήσαμε πνευματικά πρώτα εμείς και φύγαμε από τον Πατέρα Θεό, διότι δεν εμπιστευτήκαμε την πρόνοια του αληθινού Θεού, μας κάνει το μεγάλο δίπλο της Βασιλείας των Ουρανών. Μας κάνει πρόσκληση για σωτηρία, πρόσκληση για ελευθερία, πρόσκληση για λύτρωση του θανάτου ψυχής μας. Δυστυχώς οι άνθρωποι του 20ου αιώνα δέχονται για αρχηγό και οδηγό τον ψεύτη και πλάνο διάβολο και όχι εκείνο που είπε «Εγώ είμαι οδός, αλήθεια και η ζωή». Γι' αυτό σύγεται η γη και διαμαρτύρεται, διότι έχουμε ξεχάσει τον προορισμό μας για ποιο σκοπό ζούμε εδώ στη γη. Έχουμε λησμονήσει το χρέος μας απέναντι στον ευεργέτη μας Θεό και αγκαλιάσαμε τον εχθρό και ψεύτη διάβολο. Δυστυχώς εμείς έχουμε την ελπίδα μας στην ψεύτη και κοινωνική πρόνοια που μας ευαγγελίζει το κράτος του Αντιχρίστου. Έχουμε πιστέψει ότι θα μας δώσει ασφάλεια και υπερήθαψη ο διάβολος για τον καταραμένο αριθμό του Άμφα και το αφημί και κάθε ταυτότητε που όλα αυτά κρύβουν το λιόβολο δηλητήριο της ψυχής μας. Ευχαριστώ. Εδώ ερχόμαστε εδώ και μία εβδομάδα με τη χάρη της Αγίας Τριάδος και της Υπεραγίου Θεοτόκου για να φέρουμε την αντίρρησή μας όλα αυτά που γίνονται. Εγώ θέλω να πω για τους ιερείς του παλιού ημερολογίου. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε? Κάθεστε μέσα στις εκκλησίες όταν έρχονται οι εχθροί της Παναγίας και του Χριστού? Για ποιο λόγο, όταν ο Άγιος Παΐσιο έστειλε τον υποτακτικό του στον έρημο και γύρισε με ένα ίσος, έχασε τη ζωοπότρια τριάδα. Εσείς τι θα χάσετε? Πρέπει να βγείτε από τις εκκλησίες, γιατί γι' αυτό γίνηκατε ιερείς, όχι για να είστε μέσα στις εκκλησίες μόνο, αλλά για να πάρετε το πίνιο και να το σώσετε. Και όλοι οι άλλοι που είναι οι οργανώσεις του ΕΛΚΙΣ, τι κάνουνε? Οι αγιορείτες. Οι αγιορείτες κάθονται. Μα οι αγιορείτες δεν είναι οι άγγελοι που θα συμπληρώσουν το τάγμα? Λοιπόν, ο Χριστός ζητάει μάρτυρες. Βγείτε στον δρόμο, μην κάθεστε μέσα στα μοναστήρια τώρα. Δεν είναι και τα μοναστήρια. Τα γεμίσαμε και λεφτά και ίντερνετ και κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ. Εντάξει, όλα καλά. Τώρα είναι για τον δρόμο. Στον δρόμο. Στον δρόμο είναι η πίστη τώρα. Ομολογία πίστεως. Μην κρύβεστε. Και βάζετε ότι τάχα μου εμάς τι μας ενδιαφέρει. Ο διάβολος
σε εσάς θα έρθει πρώτα. Σε εσάς θα έρθει, δεν θα έρθει στους νεομερολογίτες ιερείς που τους έχει δεμένους. Σε εσάς θα έρθει πρώτα. Και τότε θα δούμε αν θα έχετε τη δύναμη. Λοιπόν, ξεκινήστε, εμείς κάναμε την αρχή και εσείς με τη βοήθεια και εσείς κάντε λιτανίες, κάντε προσευχές και βγείτε στον δρόμο να σώσετε το Πίμνιο που έχει λοξοδρομήσει και θα δώσετε λόγο για όλο αυτό. Αυτό είχα να πω για τους ΙΕΙΣ, γιατί αρκετά ασχοληθήκαμε τους ΙΕΙΣ του Νέου Ημερολογίου. Βγείτε στον δρόμο για ομολογία. Τέρμα. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Και οι νέοι, να μην κάθετε στις καφετέριες. Σήμερα είναι η εορτή του Αγίου Ονουφρίου και του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου, μεγάλη χάρη του, και αύριο των Αγίων Πάντων. Είναι πολύ μεγάλες σημαντικές εορτές αυτές. Άγιοι πάντες οι οποίοι έχησαν το αίμα τους, έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό, για την Ορθοδοξία. Αν εξετάσουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, λένε όσοι ανέλησαν ότι πολλοί πατέρες, όταν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ύστερα από το διωγμό του Εβραίου Αρίου, γιατί κάποιοι που έκλεψαν τις εβραϊκές συναγωγές, είδαν μέσα στα αρχεία των Εβραίων ότι ο Άριος ή το Εβραίος. Να λοιπόν που πίσω από κάθε αίρεση βρίσκονται οι Εβραίοι, πίσω από τους γνωστικούς, πίσω από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα, εκτελούσε χρέη Ραβίνου. Ο Πατριάρχης της Σερβίας τον έχουμε σε φωτογραφία που ανάβει την υποταγή, τη δεδηλωμένη του υποταγή στην εφτάφωτο Ιουδαϊκή Λιχνία. Ο Χρυσόστομος είπε ότι δεν σταύρωσαν οι καταραμένοι Εβραίοι τον Ιησού Χριστό, ο Χρυσόστομος της Κύπρου. Ο δε Χριστόδουλος ο πρώην, ο οποίος εδέχθη την οργή του Θεού όταν ήταν ο πρώτος που έφερε τον αναθεματισμένο Πάπα στην Ελλάδα, είχε πάρει 3 βραβεία. Τα ίδια βραβεία δίνουν στον άλλο αιρετικό, τον προαγωγό της πορνείας, της πνευματικής πορνείας, η οποία είναι η μεταπατερική θεολογία. Αυτή είναι η θεολογική αίρεση, η μεγάλη και η μεγάλη πνευματική πορνεία που διαδίδουν μέσα από τη νέα την εκκλησία του νέου παπικού ημερολογίου. Ο δε Βαρθολομαίος είναι κορυφαίος όλων. Οι αιρέσεις οι οποίες έχει βγάλει είναι χιλιάδες. Όπως η Εκκλησία, ακούστε βλαστημία, αναπνέει λέει με 2 πνεύμοντες, με την Ανατολική και Δυτική. Αυτά είναι υπό ανάθεμα όλα, υπό κατάρα, έχει καταπατήσει τους ιερούς κανόνες, τα έχουμε ξαναεπαναλάβει και εδώ θα σας πω τι έχει πει ένας ραβίνος. Ο Χριστός έχει αναστεθεί, το τέλος τους έρχεται, μας λέει κάποιος αγωνιστής χριστιανός, ότι η κόλαση τους περιμένει. Είναι επόμενο, ότι ο πιστέψας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Οι Ιουδαίοι δεν πιστεύουν στον Χριστό και κάνανε και τους Έλληνες που ανήκουν στο νέο παπικό ημερολόγιο Ιουδαίους πλέον. Με αυτή την ψευδοσύνοδο τους κάνανε και έχουν αρνηθεί το τριαδικό δόγμα, γιατί αποδέχονται τα βλάστημα δόγματα του Φιλιόκβε των παπικών, αποδέχονται την σατανιστική πανθρησκεία, δεν δέχονται τίποτα από ό,τι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει καθιδρύσει, καταλύουν το μοναχικό τάγμα το οποίο μιλάει για υπακοή στον ένα και μοναδικό και ζώντα Ιησού Χριστό, μιλάει για ακτιμοσύνη και ακόμη μιλάει για την παρθενία, την οποία όταν αυτοί αποδέχονται τους ομοφιλόφιλους, ο οποίος Πάπας τους στηρίζει και έχει κάνει τόσα σκάνδαλα, καταλύουν και το μοναχικό σχήμα. Αλλά είναι γνωστό ότι ο Χριστός μας έχει πει ότι πήλαιά δου κατεσχίσουν αυτής. Τι είπε το 1905 ο Ραβίνος της Βίλνας, επειδή η Χριστιανική Εκκλησία εμφανίζεται προς εμάς όσο επικινδυνέστερος εκ των εχθρών μας, οφείλουμε να εργαστούμε ακαταπαύστος προς εξασθένιση της επιρροής, προς τούτο πλέον να καταβάλουμε πάσα προσπάθεια όπως εμβολιάσουμε στην τάξη των διανοημένων την πρεσβεύουσα των χριστιανισμών, την αθεία, να προκαλέσουμε θρησκευτικά διενέσεις όπως το σχίσμα του νέου πατρίου που δημιούργησαν οι Ιουδαίοι Ταλμουδιστές με τους Μασόνους, με Ταξάκη Μελέτιο και Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, τους Άλιωτους και Κιμπανιαίους 33ου βαθμού Μασόνος,
και δια την ελευθεροφροσύνη, το σκεπτικισμό και τα θρησκευτικά αιρέσεις μεταξύ των νέων ομήλων και ομάδων του χριστιανισμού. Αυτά τα είπε Ραβίνος, για να καταλάβετε ότι πίσω από την ψευδοσύνοδο είναι Ραβίνη. Όπως πίσω από τον Ιουδαϊκό ΟΗΕ, τον οργανισμό του Ρότσιλ, κάποιος ο οποίος δούλευε στις Βρυξέλλες κάποτε, μας είπε αγανακτισμένος, «Ρε, ξέρετε ποιος είναι πίσω από τον ΟΗΕ? Ένας Ραβίνος κάνει κουμάντο, ένας ξεπλημένος, αντίχριστος, σατανιστής Ραβίνος». Και όπως είπε ένας Εβραίος που έγινε χριστιανός, έφυγε από τη συναγωγή, μου είπε προσωπικά, «Λαζάκη, ξέρεις ότι ο Χίτλερ είχε 4 συμβουλάτορες Ραβίνους και οι Ραβίνοι είναι οι μεγαλύτεροι μάγοι? Να λοιπόν ποιοι δημιούργησαν αυτό το Ιουδαϊκό βρώμικο συνοθήλευμα, το οποίο είναι, δεν προβλέπει ως οφείλει την αναγνώριση των προηγούμενων Οικουμενικών Συνόδων. Προδικάζει αυθαιρέτως το αλάθητο των αποφάσεων των Συνόδων. Δεν καταδικάζει όπως όλοι οι ιεροί κανόνες και καταργεί αυτούς τις συμπροσευχές τα συλλήτουργα τους ανοιχτούς διαλόγους με αιρετικούς. Επαινεί τους αποτυχημένους οικουμενιστικούς διαλόγους. Έχει έλλειμμα συνοδικότητος. Δεν εκπροσωπούνται δηλαδή σε αυτήν όλοι οι επίσκοποι και από την ελλαδική νεοημερολογική εκκλησία αλλά και από το εξωτερικό. Έχει σοβαρό έλλειμμα ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας, ορθόδοξης συνείδησης, ορθόδοξης ομολογίας. Είναι προδότες. Εισάγονται θέματα προς ψήφιση τα οποία υπάρχουν μη ορθόδοξες αντιλήψεις σε δογματικά θέματα. Ενότητα και καθολικότητα της Εκκλησίας, οικουμενισμός, πανθρησκεία, φιλιόκβε, βλαστημίες συνεχής του Αγίου Πνεύματος. Τα θέματα αυτά δυστυχώς υπεγράφησαν και από το υπερμνημόνιο, από τους αρχιερείς της νεοημερολογητικής Εκκλησίας. Έχει σοβαρό έλλειμμα πληροφόρηση του πληρώματος Εκκλησίας, κληρικών μοναχών και λαϊκών. Κοροϊδεύει τον κόσμο και τους αφήνει στη σιωπή, όπως κάνουν οι ταλμουδιστές μασόνοι και κοροϊδεύουν τον κόσμο με τα όργανα τους τους πολιτικούς και δεν τους λένε την αλήθεια και ψηφίζουν υπερμνημόνια και ό,τι σφάζει την Ελλάδα. Με παρόμοιο τρόπο το κάνουν στο πνευματικό κομμάτι στην Εκκλησία. Επιχειρεί θεσμική νομιμοποίηση του πανερετικού και πνευματικός της πνευματικής διασώσεως του οικουμενισμού με μία απόφαση ψευδοπανορθοδόξου συνόδου. Ανατρέπει την ορθόδοξη εκκλησιολογία με παροχή εκκλησιαστικότητας από ρωμαιοκαθολικούς προτεστάντες, Ιουδαίους, μασόνους και παίρνει εντολές για νομιμοποίηση των μυστηρίων των αιρετικών. Μεγάλη βλαστημία στο Άγιο Πνεύμα. Θεσμική αποδοχή των αντιορθόδοξων κειμένων του αιρετικού Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών Πόρτο Αλέγκρε Μπουσάν και του υπερμνημονίου το οποίο έχουμε διαβάσει τις προηγούμενες ημέρες και μέσα του αιρετικού κειμένου του Μπαλαμπάν της προτεσταντικής θεωρίας των κλάβων. Την υιοθέτηση του οικουμενισμού ως επισήμου πρακτικής της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ας μην γελιόμαστε, αυτό διδάσκεται και στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό τους καλούμε όλους να επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Ομολογία της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Ιησού Χριστού που ακολουθείται μόνο όσοι ομολογούν στο Πάτριο Εορτολόγιο. Να απαρνηθούν όλα τα σχέδια της νέας τάξης, της νέας εποχής, όπως το χάραγμα του Αντιχρίστου, του Ιουδαίου σατανιστή αρχιτραπεζίτη Τζέικοπ Ρότσιλ, που το έχει βάλει στην αχρήματη συναλλαγή που μας επιβάλλει. Μία σύνοδος επικίνδυνη και προβληματική που αποκλείει τους επισκόπους και καταλύει τη συνοδικότητα των 7 οικουμενικών και των 11 κατατόπους τοπικών. Χωρίς την ενημέρωση. Μία σύνοδος με θεολογικές ασυνέπειες και αντιφάσεις. Μία σύνοδος η οποία δεν αναγνωρίζει τα σημεία των εσχάτων καιρών, την εμφάνιση του 666. Μια προσπάθεια επιβολή καταχωρήσεως αλαθήτων αποφάσεων τύπου Πάπα, αιρετικές διαβουλεύσεις, μια προσπάθεια δημιουργίας αλλοιωμένης ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας, ένα μίξερ πνευματικών ιδεών και κατάλυση της ορθοδόξου ομολογίας. Μια προσπάθεια καθεαιρώσεως της μεταπατερικής θεολογίας.
μια προσπάθεια θεσμικής νομιμοποίησης του οικουμενισμού, μια προσπάθεια εκκλησιαστικοποίησης των αιρέσεων. Εδώ θα σας θυμίσω και διάφορα θαύματα που έχουν γίνει με τους αιρετικούς. Ο προλαλής σας εν Χριστώ αδελφός μας μίλησε όταν ο Μέγας Παΐσιος τον 4ο αιώνα είχε έναν υποταχτικό που πήγε στην πόλη για κάποιες εργασίες. Εκεί συνάντησε έναν Εβραίο και του είπε ο Εβραίος: «Μήπως ο Χριστός αυτός που πιστεύετε δεν είναι ο πραγματικός και είναι ο δικός μας, ο ψευδομεσσίας τους, δηλαδή ο Αντίχριστος κατά εμάς?» Και αυτός είπε στο μυαλό του ένα ίσως. Ταυτοχρόνως σε όραμα ο Άγιος Παΐσιος είδε: «Το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιπτέστερας να φεύγει από τον υποταχτικό του και να μπαίνει ένα κοράκι. Όταν ήρθε του είπε: Τι έκανες, τι είπες?» Αυτός το ομολόγησε με δάκρυ, τον έβαλε σε μετάνοια και όταν αυτός μετανόησε και έκανε την ορθόδοξη ομολογία, επανήρθε η Θεία Χάρη. Μία γυναίκα στην Κρήτη, όταν ένας ιερέας σε μία περιοχή του Ηρακλείου όπου κρατούσαν το Πάτριο Εορτολόγιο ή το Μετοπάτριο, η γυναίκα απλή, ταπεινή και πολύ ευλαβής, όταν έκανε λειτουργία ο ιερεύς και έμπαινε στην εκκλησία, έβλεπε ήδη περιφστερά στο Πανάγιο Πνεύμα πάνω από το κεφάλι του ιερέως. Όταν ο ιερεύς γύρισε με το νέο πιεστής από οικονομικά προβλήματα, ως συνήθως έτσι γίνεται, τότε η γυναίκα είδε ότι το πνεύμα εν είδη περιστεράς δεν ήταν στην κεφαλή του ιερέως. Και του λέει: «Γέροντα, τι έκανες?» Λέει: «Γύρισα με το νέο παπηγό». Ένας άλλος έκανε προσευχή όταν γλίτωσε από μία γέφυρα που πέρασε από μία πλημμύρα, από ένα ποταμό, από ένα χύμαρο, και δεν πνίγηκε και έπεσε γονατιστός κάτω αυτός ο μοναχός και παρακάλεσε τον Θεό να ελεήσει αυτόν που φτιάξει τη γέφυρα και σώθηκε. Και ακούει φωνή από τον ουρανό και του λέει: «Μη προσεύχεσαι για αιρετικό, σταμάτα να προσεύχεσαι για τον αιρετικό». Κάποιος ένα καράβι παλαιότερα με την αίρεση του Μακεδονίου ή το ένας Ορθόδοξος και ένας αιρετικός και ήρθαν σε σύγκρουση ποιος έχει δίκιο. Τελικά διαπληκτίστηκαν με το πολύ ξύλο ο ένας προς τον άλλον, έπεσαν στη θάλασσα και πνίγηκαν. Και ότου θαύματος εμφανίζεται η Υπεραγία Θεοτόκος, γιατί η αίρεση του Μακεδονίου ήταν η Θεοτοκομάχος αίρεσης, η οποία έλεγε Χριστοτόκο την Θεοτόκο και όχι Θεοτόκο, και λέει στον Ορθόδοξο: «Σε ευχαριστώ για που μου υποστήριξες για την ομολογία σου, εσένα θα σε αναστήσω». Και εσένα, του λέει, θα κρυφθείς μαζί με τον Αρχιερεσιάρχη το Μακεδόνιο στη Δευτέρα Παρουσία και θα πας στην κόλαση. Έτσι λοιπόν, να ξέρετε, η αιρετική ημερής αυτών είναι στην κόλαση. Κάποιος άλλος έκανε προσευχή στην Παναγία, ένας πολύ ενάρετος ασκητής, και είχε την ικανότητα να έρχεται η Παναγία στο κελί του και να συνομιλεί μαζί της. Όταν κάποιος μου του έδωσε ένα βιβλίο πάλι από την αίρεση του Μακεδονίου, που είχε δύο βλάστημες λέξεις για τον Ιησού Χριστό, στην τελευταία σελίδα, η Παναγία σταμάτησε να έρχεται. Τότε με δάκρυα ο μοναχός και με τριήμερο προσευχή και νηστεία, χωρίς να φάει και να πει τρεις μέρες τίποτα, και συνεχώς γονιπετής, πλέον και προσευχόμενος, παρακάλεσε την Παναγία να του δείξει το γιατί. Και ακούει η φωνή της Παναγίας έξω από το κελί του: «Δεν έρχομαι, μοναχέ, στο κελί σου, γιατί έχεις ένα βιβλίο που λέει δύο βλάστημες λέξεις για τον Υιόν». Και συνεχίζουν: «Όταν πολλοί λένε ότι δεν πρέπει να ακούμε τα αναθέματα, θα το επαναλάβουμε και πάλι. Ο κύριος Κοραναράκης, ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του, στο τεύχος του Ορθοδόξου Τύπου το 3ο του Σεπτεμβρίου του 2007, όταν οι εντός παρενθέσεως αγωνιστέ από το νέο παπικό ημερολόγιο έλεγαν ότι, ξέρετε, πρέπει να κάνουμε αγώνα, να δείξουμε πολλά φλήματα, πολλές επιστολές, χωρίς να ενεργοποιούν τους ιερούς κανόνες, τους κατήγγειλε και τους είπε ότι κάνετε χαρτοπόλεμο. Γιατί το 2006 που ήρθαν οι αιρετικοί με τον Χριστόβουλο και κάνανε ευχέλαια συμπροσευχές, λέγανε πράγματα τα οποία λένε και οι Ινδουιστές, βλαστημίες, ασύμβατα προς την Ορθόδοξο πίστη, τους είπε σαν παράδειγμα ότι είναι αναθεματισμένοι το εξής: ότι ο Άγιος Κοσμάς της Μονής Βατοπεδίου το 1250 και μετά, όπου κατοικούσε στη Μονή Βατοπεδίου και είναι ένας από τους Αγίους της Μονής, όταν ήταν ο παπικός Βαρλαάμ και ακίνδυνος, αναρωτιόταν ο Άγιος, άραγε πρέπει να αναθεματιστούν οι αιρετικοί, έχουν αναθεματιστεί. Και όταν έκανε μία αγρυπνία, σε αρπαγίνος ευρέθηκε στον παράδεισο και είδε όλες τις χωρίες των Αγίων σιγά σιγά
κάθε χωρία των Αγίων να λέγει «Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα στο Βαρλάμ». Είδε τους προφήτες, τους πατριάρχες, τους αποστόλους, τους μάρτυρες, τους ιερομάρτυρες και όλους τους Αγίους, τους εσωσμένους, τους μοναχούς, τους οσιομάρτυρες και όλα τα τάγματα των σεσωσμένων να λένε με νεύση του Αγίου Πνεύματος ανάθεμα. Και ο ίδιος ομολογεί ότι και εγώ με νεύση του Αγίου Πνεύματος λέγω ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Υπάρχουν, αδελφοί μου, και πάρα πολλά θαύματα που έδωσε ο Χριστός όταν σκίστηκε το νέο παπικό ημερολόγιο το 1924 σε πολύ απλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν γνώριζαν, ή το αγράμματοι, όπως γιαγιάδες με πολύ καλή ψυχούλα, και ανθρώπους οι οποίοι το βοσκοί, ή το απλοί, ή το χωρικοί, οι οποίοι δεν είχαν μόρφωση. Η χάρη του Θεού όμως δεν κοιτάει αν είμαστε εμείς μορφωμένοι και γνωρίζουμε. Κοιτάει την καρδιά μας, αν είναι καλοπροαίρετη ή αν είναι κακοπροαίρετη. Και έδειξε, τολμώ να πω, χιλιάδες η μία που έχω μαζέψει και τα έχω κάνει και DVD από μαρτυρίες των ίδιων των ανθρώπων, όπως και ο Σταυρός που έγινε το 1925 με το σχίσμα του νέου παπικού, το 1929, το 1937 στο Προυσούνα της Κρήτης, και επαναλαμβανόταν η εμφάνιση αυτή σε πολύ πιστούς ανθρώπους, όπως το θαύμα στα Ιεροσόλυμα του Αγίου Φωτός που βγαίνει μόνο με την εντολή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η Αγία Νεφέλη και τόσα άλλα θαύματα όπως ο Άγιος Νικόλαος ο Βουνένης, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας το Αγγελικό Σχήμα και στο σύλλογό μας Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Τώρα κλείνοντας θέλω να σας πω ότι ποια είναι η σχέση της νέας εποχής με την ψευδοσύνοδο αυτή που γίνεται. Η Άλις Μπέιλι, η Μπλαβάσκη και η Άννη Μπεζάτ, οι ιδρύτριες από το Λευκό Αδελφάτο της νέας εποχής, έλεγαν, εξυμνούσαν τον νεοσφόρο και προλόγιζαν τον οικουμενισμό, τον νεοσφορικό οικουμενισμό, τη θεωρία των κλάδων και ετοίμαζαν τον κόσμο για την πανθρησκεία, προλόγιζαν τα 7 τσάκρας και τις ενέργειες που μπορεί να έχει με δαιμονική ενέργεια ένας άνθρωπος από το άνοιγμα του τρίτου ματιού, με το οποίο προωθείται από τους νεοεποχήτας παγανιστάς. Οι νεοεποχήτες παγανιστές θέλουν να ενώσουν, όπως πληροφορούμεθα, τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, χριστιανισμό, μουσουλμανισμό, βουδισμό και ινδουισμό, και να ενώσουν τις αποκρυφιστικές θεολογίες τους. Δηλαδή, θέλουν να πάρουν τις πρακτικές που κάνουν οι χριστιανοί, οι μουσουλμάνοι, οι βουδιστές και οι ινδουιστές, να τις κάνουν ένα κράμα και να τις δώσουν στο λαό. Πριν του μυστικισμού που έχουν οι Ορθόδοξοι, του Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού και το λάθρα βιό σας, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Καβάσιλας, που πρέπει να βιώνει ένας χριστιανός και να καθαρίζει την ψυχή του δια της νοεράς ευχής, Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με, όλες οι άλλες πρακτικές των ινδουιστικών, βουδιστικών, μουσουλμανικών και ιουδαϊκών θρησκειών είναι όλες αποκοιήματα και καρποί του διαβόλου. Είναι αποκρυφισμός. Αποκρυφισμός είναι τα βαθέα του σατανά. Η νέα εποχή αυτό προλογίζει. Ως θεοί έσαστε. Και αυτό ακριβώς θέλουν να κάνουν με την ένωση και την πανθρησκεία. Πώς θα προαγάγουν τον Αντίχριστο? Θα πάρουν τις θεωρίες της Καμπάλα, της και μακριά που έχει η Καμπάλα, το ανοίγματος του τρίτου ματιού που λένε οι Ινδουιστές και οι Βουδιστές, για να μπορέσει να μπει το πυρ που θα στείλει ο αιωσφόρος στους μεμοιημένους που θα μοιηθούν στη λήψη του χαράγματος 666, που κατά τους Ινδουιστές είναι το άνοιγμα του τρίτου ματιού, που θα δώσουν τα υποτιθέμενα φωτεινά πνεύματα τα οποία ζητούν κατοικία να μπουν στην ψυχή σας. Αυτά θα τα κάνουν και με την πρακτική της γιόγκα και με άλλες ινδουιστικές πρακτικές, που όλα αυτά είναι σατανικά. Βλέπετε λοιπόν, οι καταβολές αυτές που υπογράφονται και θα διδαχτούν πλέον και θα διδάσκονται επισήμως είναι καθεαυτού αποκρυφιστικά. Η Άλις Μπέιλι έλεγε, μία μεγάλη εποχήτρια θεοσοφίστρια, όσο πιο πολύ κάνετε χρήση του 666, τόσο γρηγορότερα θα έρθει ο Χριστός της νέας εποχής, ο Αντίχριστος δηλαδή. Γι' αυτό αν δείτε στο Βατικανό, είναι ζωγραφισμένος ο David Mayer Rothschild, ο αρχηγός της οικολογίας, που στο καταμαράν του έχει και σήμα
το 666 και μοιάζει με τη μορφή του Χριστού. Πάνε να τον πλασάρουν σαν αντίχριστο. Ο ίδιος ο Πάπας δήλωσε το 2011 το Νοέμβριο ότι πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να προχωρήσει σε μία παγκόσμια κυβέρνηση, μία ενοποιημένη θρησκεία και ένα παγκόσμιο πολιτικό θρησκευτικό ηγέτη. Αργότερα συμπλήρωσε ότι πρέπει να έχουν όλοι ένα νούμερο στο χέρι ή ένα μικροτσιπ για να μπορούν να κάνουν τις χρηματικές συναλλαγές τους και να είναι σαν ταυτότητα και πορτοφόλι, όπως δήλωσε ο Νικόλας Ροκφέλλερ στον Αρών Ρουσό σε μία συνέντευξη. Ο Πάπας το προώθησε αυτό. Αυτό προωθεί και η νέα εποχή. Σε λίγο όλα τα δόγματα που υπογράφησαν στην ψευδοσύνοδο θα προλογίζουν το νέο Μεσσία. Δεν τους φτάνει ο Μεσσίας Ιησούς Χριστός. Δεν περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα τα καταρρύψουν όλα, διότι όλες αυτές οι ψευδοθρησκείες πιστεύουν στη μετεψύχωση και στη μετασάρκωση, οπότε σου λέει δεν χρειαζόμαστε τη Δευτέρα Παρουσία. Με τη βλαστημία της εναλλαγής των ψυχών στα σώματα. Και εμείς τους ερωτούμε, όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία, όλα αυτά τα σώματα που θα αναστηθούν, η ψυχή σε ποια από όλα θα πάει? Μία γελιότητα του σατανά που κοροϊδεύει τους μασόνους, τα οποία τα περνάνε και οι αποκρυφιστές, οι Ιουδαίοι και όλοι αυτοί οι οικουμενιστές στο παγκόσμιο αυτό αιρετικό συνοθήλευμα που το ελέγχουν οι Ιουδαίοι, η CIA. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όσοι θέλετε να κρατήσετε ορθόδοξη ομολογία να ακολουθήσετε ορθόδοξους ποιμένες. Να αποτυχιστείτε από το νέο παπικό ημερολόγιο, γιατί πλέον δεν είναι σχίσμα. Τώρα πλέον έγινε ανοιχτά αίρεσης. Κηρύτεται γυμνήτη κεφαλή αίρεσης με αυτή την ψευδοσύνοδο. Και όσοι προσεύχεστε θα χάσετε και το κομποσκήνι, την ωερά ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ του Θεού ελέησόν με. Και από τη στιγμή που είναι ημερολογήτικη εκκλησία και η απόφαση αυτή της ψευδοσυνόδου της αιρετικής δεν έβγαλε απόφαση κατά του Ιουδαίου, του σατανιστή Ρότσιλ, ο οποίος επιβάλλει την αχρήματη συναλλαγή με τις κάρτες και το χάραγμα που έχουν το θράσος και το λένε και από τις τηλεοράσεις ότι σε λίγο μας υποχρεώνουν δουλικό το τρόπο να μπούμε στην αχρήματη Ιουδαϊκή αντίχριστη συναλλαγή με το 666. Και αύριο με τα βιομετρικά στοιχεία θα σου λένε στο βάζουμε στο χέρι ή στο μέτωπο. Καλώς λοιπόν έγινε και αναθεματίστησαν. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα και σας καλώ σαν Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο σύλλογός μας θα συνεχίσει τον αγώνα κατά της αιρέσεως, γιατί όπως λέει η φιλοκαλία, την ελεημοσύνη δεν την κάνεις τη Δευτέρα, την Τρίτη, Τετάρτη και την Πέμπτη σταματάς. Το έργο του Θεού συνεχίζεται, η ομολογία συνεχίζεται. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε δευτερόλεπτο. Και θα συνεχίσουμε τώρα να σας καλέσουμε σε μία νέα εκδήλωση που θα κάνουμε ενάντια στην αχρήματη συναλλαγή του 666 με τις κάρτες του Ρότσιλ. Θα κάνουμε μηνύσεις, θα μαζέψουμε υπογραφές ότι οι Έλληνες οι οποίοι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν δέχονται από θέμα πίστεως Ορθοδόξου το χάραγμα του Αντιχρίστου που επιβάλλει με το δουνουτού ο Ιουδαίος Ρότσιλ, η πολιτική και η εκκλησία της νέας παγκόσμιας τάξης, της νέας εποχής, η αιρετική του νέου παπικού ημερολογίου και όλοι οι άλλοι αιρετικοί. Δεν δεχόμαστε τη σκλαβιά της νέας τάξης, όχι μόνο σαν χριστιανοί, αλλά και σαν ελεύθεροι άνθρωποι. Αρνούμεθα να πληρωνόμεθα από τις τράπεζες του Ιουδαίου Ρότσιλ, Ροκφέλλερ και όλων αυτών των πρακτόρων των δικών του, της Eurobank, του Σάλα και της Πειραιός και τις τέσσερις τράπεζες που θα ενοποιήσει ο Ρότσιλ. Όπως ακούσατε στις προηγούμενες ομιλίες, ο ιερεύς αναθεμάτισε και όλους αυτούς οι οποίοι θα επιβάλλουν το χάραγμα στην πατρίδα μας. Λυπάμαι που σας το λέω, οι προφητείες των Ρώσων Αγίων βγαίνουν αληθινές. Έχουν προφητεύσει ότι τους τίτλους των ιερέων, των αρχιερέων, των πατριαρχών θα τους πάρουν αιρετικοί, θα χρυσώνουν τους τρούλους και θα κάνουν πολύ ωραίες εξωτερικά εκκλησίες και θα τις παραδώσουν στον Αντίχριστο. Και όπως μας είπε μία εν Χριστώ μοναχή από τη Γεωργία Ορθόδοξη, ότι ένας Άγιος είχε δει ένα όραμα παλαιά επί Αλεξάνδρου Τσάρου.
είχε δει ότι αυτός που θα έφτιαχνε μία εκκλησία στην Ρωσία θα την ευλογούσε ένας αντίχριστος επίσκοπος. Αυτός γνωρίζετε ποιος είναι. Δυστυχώς για πολλούς θα στεναχωρηθούν. Είναι ο Κύριλλος της Ρωσίας. Μας το είπε η ίδια η κοπέλα. Και ένας ασκητής Ρώσος, ο πατέρας Ραφαήλ και ο πατήρ Άβελ από το Άγιο Όρος μας είπαν. Ο Κύριλλος ετοιμάζει την εκκλησία του Αντιχρίστου. Ταυτοχρόνως την ετοιμάζει και ο Βαρθολομαίος και στην Ελλάδα ο Ιερώνυμος και ο Ιγνάντιος του Βόλου, ο Χρυσόστομος Σαββάτος, όλο αυτό το συνοθήλευμα της ψευδοσυνόδου αυτής της αιρετικής. Εύχομαι όλοι να ανανύψουμε, να μετανοήσετε και όλοι όσοι βρίσκετε στο νέο παπικό ημερολόγιο να τρέξετε στα βιβλία της Εκκλησίας, να πέσετε γονατιστή, να παρακαλέσετε το Χριστό μας, την Αγία Τριάδα μας, την Παναγία μας, να γίνετε πιο θερμοί χριστιανοί, να ακολουθήσετε το Πάτριο Ορτολόγιο χωρίς συμπροσευχές, να βρείτε που είναι η ρίζα, όπως σας προείπα στις προηγούμενες ομιλίες τον Αρχιεπίσκοπο Αυξέντιο και τη σωστή χειροτονία και ποιοι ομολογούν μέσα στο Πάτριο, γιατί και εκεί υπάρχουν προδοσίες. Πολλοί έχουν πει στον κόσμο και να τους προσέξετε καλά αυτούς που θα σας πούν ότι μην πάρετε, να πάρετε την κάρτα γιατί δεν είναι τίποτα. Κάνουνε δυστυχώς και άλλες ρίσεις και υπογράφουν και λένε δεν είναι τίποτα τα διαβατήρια, ο ΆΜΚΑ, ο ΑΜΦΙΜΗ και οι κάρτες τραπέζης. Γιατί δυστυχώς πάνε πολλοί για τα χρήματα τα οποία τα έχουν βγάλει στην Ελβετία. Γι' αυτό λοιπόν να προσέξετε πάρα πολύ, μη ο σάσοφοι ο σοφοί, όπως λέει το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Να γίνετε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να κοιτάξετε και λίγο την πατρίδα μας, γιατί σε λίγο, εάν προδώσουμε την πίστη, θα χάσουμε και την πατρίδα. Και μην νομίζετε ότι θα πρέπει να είμαστε χριστιανοί του γλυκού νερού. Γιατί στο γεροντικό του είναι αναφέρει. Όταν πήγαν να πάρουν την πατρίδα κάποιον, ένας μοναχός πήγε στο γέροντα και του λέει γέροντα τι να κάνουμε. Λέει έρχονται οι εχθροί να πάρουν την πατρίδα μας. Ξεσηκωθείτε λέει πάρτε τα όπλα και κυνηγήστε τους. Και λέει γέροντα εσύ ο πράος ο μιλήχιος μας λες αυτά. Ναι, γιατί αν χάσουμε την πατρίδα μας θα χάσουμε την πίστη. Αυτό έχει κάνει τώρα ο Ρότσιλ. Βάζει να μουσουλμανοποιηθεί η Ελλάδα. Μας θέλει να είμαστε ένα με τους μουσουλμάνους. Όχι ποτέ. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Η Αγία Ευλογημένη Γη της Ελλάδος έχει να δείξει 75.000 μάρτυρες από το 1453 και μετά. Και αναμένεται να βγουν και άλλοι ομολογητές. Γιατί Πηλεάδου κατεσχύσει να αυτής. Και να ξέρετε, ζει Κύριος ο Θεός, μάχου υπέρ της αλήθειας και Κύριος Θεός σου πολεμήσει υπέρ σου. Μη φοβήστε κανένα, ούτε τους εχθρούς, ούτε το χάραγμα, ούτε το 666, ούτε τις αιρέσεις του οικουμενισμού. Ακολουθήστε την Ορθοδοξία. Το Χριστό μόνο να φοβόμαστε. Από εκεί ξεκινάμε. Αρχή σοφίας φόβης Κυρίου. Και να έχουμε αγάπη με τον πλησίον μας και να κάνουμε προσευχή οι πεπλανημένοι του νέου ημερολογίου να γυρίσουν στην Ορθοδοξία. Γιατί σας το επαναλαμβάνω. Οι Ρώσοι από εμάς περιμένουμε. Όχι εμείς να περιμένουμε να έρθει ο Πούτιν να μας σώσει. Ο Πούτιν κοιτάει και την Ελλάδα και λέει «Έλληνες, τι κάνετε, θα μείνετε με σταυρωμένα χέρια, ποια είναι η ομολογία σας». Γι' αυτό λοιπόν όλοι οι Έλληνες πρέπει να δείξουμε την ορθόδοξη ομολογία, να καταργήσουμε τις αιρέσεις στην πατρίδα μας. Αυτό εξαρτάται από μας. Αν θα συνεχίσουμε να ζούμε, να είμαστε ορθόδοξοι ή αν χαθούμε σαν ορθόδοξοι, σαν λαός ομιγέννητο και να εξαφανιστούμε και από προσώπου γης. Αλλά ο Κύριος αν δει την πίστη και την ομολογία μας και τη μετάνοιά μας δεν θα μας αφήσει. Εύχομαι σε όλους καλή μετάνοια, ευχαριστώ και ο αγώνας συνεχίζεται. Yeah. Θα μιλήσουμε για το συνεργάτη του Ιερώνυμου και του Βαρθολομαίου, τον Πάπα. Με το στεγνό συνεργάτη του στεγνού φασίστα δικτάτορα της Αργεντινής, Χορχέ Ραφαήλ Βιτέλα, τον οποίο ευλογούσε στις δολοφονίες που συμπροσευχήθηκαν για τις προσφυγές για ένα θελοκτικό σοου. Ο Αρχιεπίσκοπος και Πατριάρχης την εγκληματική υποκρισία σε όλο το μεγαλείο της. Μας έστειλαν αυτά τα αποκαλυπτικά στοιχεία για τον Ιησουίτη Πάπα που έδωσε παράσταση στην Αγιώταχο Λέσβο. Μανάδες της πλατείας του Μέη πλάζατε μαγιό στο κίνημα των μανάδων της Αργεντινής μη κεφάλαιο που δολοφονήθηκαν τα παιδιά τους από το δικτατορικό καθεστώς του μαύρου δικτάτορα της Αργεντινής Χορχέ
Ραφαέλ Βιντέλα έχουν πολλά χρόνια μιλήσει για το φασιστικό ρόλο του Χορχέ Μάριο Μπερκόλιο, σήμερα σημερινός Πάπας Φραγκίσκος. Αυτός είναι ο κύριος Χορχέ Μάριο Μπερκόλιο, σήμερα ο Πάπας Φραγκίσκος. Ήταν το πολύ μακρινό το 2007, όταν οι μανάδες της Πλάζα Ντε Μαγιό εξαπολύουν επίθεση εναντίον των τριών πανίσχυρων προσωπικότητων της Αργεντινής για τη συνεργασία τους με το Αμερικανικό Αιμοταγές Διδακτορικό καθεστώς του Χόρχε Ραφαέλ Βιντέλα. Μεταξύ αυτών το καρδινάλιο Χορχέ Μάριο Μπερκόλιο και σήμερα ηγέτη της Παπικής Εκκλησίας. Την ανακοίνωση των μανάδων την Πλάζα Ντε Μάγιο υπογράφει προσωπικά η μάνα Χόρχε Ντε Βιναφινίνη, ηγέτης των μανάδων που δολοφόνησαν τα παιδιά τους οι φασίστες του Βιντέλα και είχε τίτλο «Ο φασισμός επιτίθεται με την Μάρση Βεργόλιο Ντε Βεντίνη». Σε αυτό το μνημειώδες κείμενο καταγγελία της Αργεντινής, Μάριο Μπερκόλιο και Βιντίνη, ειδικά για τον καρδινάλιο Μπερκόλιο που έγινε Πάπας και σήμερα τίμησαν ο Πρωθυπουργός και η τάγη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, επισημαίνουν μεταξύ άλλων. Αρνούμαστε τα λόγια του καρδινάλιου Μπερκόλιο που λέχθηκαν για να προστατεύσουν τους φασίστες. Αυτοί γνωρίζουν ότι είναι οι συνένοχοι της δικτατορίας. Κανείς ούτε η Εκκλησία ούτε οι δικαστές καταδίκησαν κάποιο επίσκοπο για όσα έκανε. Ούτε εκείνους που διάβαζαν ευχές και πετούσαν τα πτώματα των παιδιών τους στο ποτάμι ή τους βασάνισαν. Η καταγγελία του φασίστα καρδιναλίου Χόρχε Μάριο Μπερκόλιο που έγινε ο Πάπας Φραγκίσκος δεν είναι η σημερινή. Ο αντάρτης Πάπας Ντον Βιταλιάνο Ντέλα Σάλα που συμμετείχε στο κίνημα No Global στην προσωπική του ιστοσελίδα λέει «Τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη» για τη συνεργασία του Πάπα της Χούντας του Βιντέλα που δολοφόνησε 9.000 ανθρώπους. Και συγκλονιστικό, ο ίδιος ιερέας έχει δημοσιοποιήσει στοιχεία για το συνεργάτη της Χούντας, Αρχιεπίσκοπο Αργεντινής και όταν παλαιότερα διεκδικούσε την ηγεσία του Βατικανού. Επίσης, ντοκουμέντα για τη συνεργασία του σημερινού Πάπα με τον πιο αιμοταγή δικτάτορα της Λατινικής Αμερικής από την 24 Μαρτίου 1976 και μέχρι σήμερα. Πρόσφατες ανεκδόσεις παρατείται στο βιβλίο «Νησί της Σιωπής, ο ρόλος της Εκκλησίας στη δικτατορία της Αργεντινής». Ο ρόλος της Καθολικής Εκκλησίας στη δικτατορία του Βιντέλα περιγράφεται από το παγκόσμιο φήμη Αργεντινό δημοσιογράφο Χεράκλειο Βερστίνκι, μια έρευνα 15 χρόνων που μελετάει εκείνη την τραγική περίοδο της χώρας και ξεσκεπάζει τη συνεργασία του σημερινού Πάπα με τους φασίστες. Αυτόν υποδέχτηκαν οι υποτιθέμενοι ιεράρχες της Ορθοδοξίας και μάλιστα τον απεκάλεσαν αδελφό τους. Εμείς τι να πούμε, αλίμονο για το θλιβερό τους κατάτημα και πιο αλίμονο για το πίμνιο. Με αυτούς κάνει παρέα ο Ιερώνυμος και ο Βαρτολομαίος. Σας ευχαριστώ πολύ. Μόνο με αυτούς κάνει παρέα. Ποιος είναι ο Πάπας, ο Πάπας. Εγώ σας είπα τώρα. Όχι, είπα τι έκανε. Τι έκανε, πως είναι. Είναι από την ελεύθερη ώρα. Είναι τι έκανε ο Πάπας. Αδελφοί Χριστιανοί. Ο Πάπας, το βιογραφικό του. Να πω κι εγώ λίγα λόγια. 9.000 δολοφόνησαν. Μαζί με τον Βιντέλα. Λοιπόν. Για τα αναθέματα, το ανάθεμα είναι μια πράξη έσχατης αγάπης και μεγάλης αγάπης από τους πατέρες δοσμένοι σε εμάς τους χριστιανούς να χρησιμοποιήσουμε όταν χρειάζεται και όταν υπάρχει κίνδυνος για την πίστη μας. Ανάθεμα σημαίνει ότι αναθέτουμε το πρόβλημα στον Χριστό για να δώσει αυτός τη λύση, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Γι' αυτό είναι από αγάπη, όχι από μίσος.
γιατί ο Χριστός θέλει όλους τους ανθρώπους να σωθούν, και τους αιρετικούς και τους ορθοδόξους, και όλους θέλει ο Χριστός να σωθούν. Τώρα είναι στην ελευθερία του καθενός μας να επιλέξει αν θέλει να σωθεί ή όχι. Ο Χριστός θέλει να σωθούμε. Γι' αυτό εμείς αναθέτουμε το πρόβλημα με τα αναθέματα στο Χριστό. Από εκεί και πέρα ο Χριστός θα κανονίσει τι πρέπει να γίνει για τον κάθε αιρετικό. Επίσης, υπάρχει στην Αποκάλυψη μια φοβερή εικόνα που λέει στον Ιωάννη, έλα να σου δείξω, λέει, την πτώση της πόρνης της Μεγάλης Βαβυλώνας. Και πώς πέφτει η πόρνη? Είναι όταν μετά το κράτος του Αντιχρίστου δείχνει την πτώση του και πώς ο Χριστός θα νικήσει. Όλα αυτά θα γίνουν, το κράτος του Αντιχρίστου θα έρθει. Αλλά το πότε θα έρθει αυτό θα το πει ο Χριστός. Πρώτα πρέπει να φύγει από τον κόσμο, όπως λέει ο Χριστός διαμέσου του Αποστόλου Παύλου, θα φύγει ο κατέχων και το κατέχων και θα πληθυθεί η ανομία για να έρθει ο Χριστός, συγγνώμη, για να έρθει το κράτος του Αντιχρίστου. Αν δεν πληθυθεί η ανομία, δεν θα έρθει το κράτος του Αντιχρίστου. Λοιπόν, όσοι εμείς αγωνιζόμαστε εναντίον της αμαρτίας, σταματάμε το κράτος του Αντιχρίστου, την προέλασή του. Αντιστεκόμαστε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντίστασης, αλλά ο κύριος τρόπος για εμάς τους χριστιανούς είναι ο αγώνας κατά της αμαρτίας και η αγάπη μας για τον Χριστό. Όσο βάζουμε στην καρδιά μας τον Χριστό με τον αγώνα μας και φωτιζόμαστε, φωτίζουμε και τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί ο χριστιανός είναι φως για τον κόσμο και φωτίζει το σκοτάδι της αμαρτίας του κόσμου. Λοιπόν, όπως πέφτει το κράτος του Αντιχρίστου με την εικόνα της Βαβυλώνας τη Μεγάλη στην Αποκάλυψη που δείχνει ο Άγγελος στον Ιωάννη και το εξηγεί, έτσι υπάρχει σήμερα και η αμαρτία εδώ και η κορύφωσή της σαν μια άλλη Βαβυλώνα. Εδώ σχεδιάσαμε μια τούρτα που δείχνει τη Βαβυλωνιακή τούρτα όπως τον πύργο της Βαβέλ και δείχνει τις αμαρτίες. Εκεί ξεκινάμε από τη βάση της τούρτας και πώς αμαρτάνουμε. Και λέει, αμαρτάνουμε με την αποκτήνωση, αντιπνευματικότητα, αμαρτάνουμε με την αδιαφορία, με την ατιμία και όσο κορυφώνεται πάμε σε πιο μεγάλες αμαρτίες, με την διαφθορά, τη μέθη, το κάπνισμα, με την αναισθησία, τη σκληρότητα, με την παραφροσύνη, με την υπερηφάνεια, με τους πολέμους, με το χάραγμα, με το σοδομισμό που είναι και η πιο μισητή αμαρτία για τον Θεό και είναι αυτή, λένε οι πατέρες, που θα φέρει πιο σύντομα το τέλος του κόσμου. Ο σοδομισμός και η παραφύση αμαρτίας είναι μισητές για τον Θεό. Και πάνω βλέπουμε το κερασάκι στην τούρτα που είναι η σύνοδος, η πανορθόδοξη, με ερωτηματικό αν είναι πανορθόδοξη. Για μας είναι ψευτοορθόδοξη. Και μέσα από εκεί βγαίνει ο οικουμενισμός, ένα σκουλίκι που δείχνει η τούρτα. Λοιπόν, αν θέλουμε, χριστιανοί αδελφοί, να σταματήσουμε την προέλαση αυτού του κράτους που έρχεται, του οικουμενισμού και το κράτος του Αντιχρίστου που θα έρθει μέσα από τον οικουμενισμό, λοιπόν, πρέπει να σταματήσουμε να αμαρτάνουμε. Πρέπει να βάλουμε τη μετάνοια στη ζωή μας, να πλησιάσουμε τον Χριστό, να μετανοήσουμε. Έτσι μόνο θα πάμε με πραγματική αντίσταση. Εξομολόγηση, θεία κοινωνία και μετάνοια είναι τα όπλα μας. Για να έρθει ο φωτισμός από τον Χριστό, γιατί ο Χριστός το λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, ότι στο τέλος του κόσμου θα κινδυνεύσουν οι δυνατόν και οι εκλεκτοί να πλανηθούν από τον Κύριο. Φυσικά δεν θα πλανηθούν οι εκλεκτοί. Είμαστε όλοι κλητοί από τον Χριστό, όλοι οι χριστιανοί που είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού, είμαστε κλητοί. Αλλά με τον αγώνα μας γινόμαστε οι εκλεκτοί. Δηλαδή ακολουθούς, αν με αγαπάτε, λέει ο Χριστός, τα εντολάς μου θα τηρήσετε. Άρα πρέπει να κάνουμε αγώνα για να τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού, γιατί είναι δύσκολος ο δρόμος ενάντια στην αμαρτία. Έτσι λοιπόν ο Χριστός λέει, δεν θα πλανηθούν οι εκλεκτοί. Ας μείνει αυτό στην καρδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή μετάνοια. Αμήν. Της Θεός
εργασία μόνος ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών ο πανσόφους ως αλής αναδείξας καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα ο Άγιον και διαθόν την οικουμένην σαγηνέψας φιλάνθρωπε παιδιά, εδώ κλείνουμε, αλλά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και το φίλο μας τον Δημήτρη, τον κάμεραμαν, που όλες αυτές τις μέρες μας κάλυψε με τη βιντεοσκόπηση. Να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους που παρευρέθησαν σε αυτό. Απ' τα πόνα λαβραμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγγιωμένη καίρο χέρι ελευθεριά και σαν πρώτα αδειωμένη καίρο χέρι.